Την ευκαιρία να θαυμάσουν τη Θεσσαλονίκη από τον μπαλκόνι του κτηρίου της οδού Νικολάου Γερμανού 1, όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της Δημοτικής Εταιρείας Πληροφόρησης, Θεάματος και Επικοινωνίας, είχαν μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Παλέρμο. Οι επισκέπτες ξεναγήθηκαν από τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΠΘΕ, Φίλιο Στάγκο, στις εγκαταστάσεις του FM 100 και της TV 100, ενώ ενημερώθηκαν και για τον ρόλο που έχει η Δημοτική Ραδιοτηλεόραση στην τοπική και περιφερειακή ενημέρωση. Στο πλαίσιο ενός Erasmus που λέγεται Sports Mobility, κινητικότητα γενικότερα μέσα από τις αθλητικές δραστηριότητες, θέλουμε να ανταλλάξουμε ιδέες, προτάσεις και να συγκρίνουμε τους τρόπους με τους οποίους ο πολιτισμός και ο αθλητισμός αναπτύσσονται σε δύο περιοχές, όπως είναι το Παλέρμο και η Θεσσαλονίκη, με πολλά κοινά κοντινά στοιχεία. Your hospitality, I knew it, but is very impressive. The history, one week, unfortunately, is so less to explain all the impression and to visit all the sites. Κατά την παραμονή του στη Θεσσαλονίκη, οι Ιταλοί φοιτητές επισκέφτηκαν και αθλητικές εγκαταστάσεις της πόλης. Οι συζητήσεις είναι κυρίως για το πώς προσεγγίζει ο κόσμος τον αθλητισμό, αν γυμνάζονται και όχι όλοι οι πολίτες και πώς αντιμετωπίζουν οι φαν, να το πούμε έτσι, οι οπαδοί, τις ομάδες τους και τα κοινά και διαφορετικά στοιχεία μεταξύ.